Εγώ θα σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα για να δείτε ότι αυτά που λένε είναι τελείως ψέματα. Γιατί το νομοσχέδιο, πέρα από την στρατηγική που έχει, αυτό που πήγα να ξεκινήσω, έχει και μια προπαγάνδα η οποία προσπαθεί να πείσει και τους νέους συνταξιούχους από 1η-1η, όπως είπατε, του 22, αλλά και τους υπάρχοντους συνταξιούχους, ότι δεν σας ενδιαφέρει εμάς τους παλιούς, οι υπόλοιποι θα πάρετε αυξήσεις 43%. Μα είναι δυνατόν μετά από 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια θα βγει ο πρώτος συνταξιούχος για να πάρει επικουρική σύνταξη από αυτούς. Να ξέρει από τα σήμερα ότι αυτός θα πάρει αύξηση 43%. Όταν ο νόμος Κατρούγκαλου έγραφε μέσα όταν ψηφίστηκε και μας κόψανε τις συντάξεις. Κοιτάξτε να δείτε, όταν το 21 θα υπάρχει ανάπτυξη και θα υπάρχει, τότε θα αυξηθούν και οι συντάξεις σας. Ανάπτυξη υπήρχε. Αυξήσεις είδαμε. Μειώσεις είδαμε. Ο νόμος Βρούτσι, ο τελευταίος νόμος Βρούτσι, έλεγε ότι η ανάπτυξη θα είναι μεγάλη και τα λοιπά και τα λοιπά και θα αυξηθούν οι συντάξεις και όλα αυτά τα ζητήματα. Έρχεται η κρίση, η υγειονομική κρίση, ούτε ανάπτυξη είχαμε και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, μέχρι εδώ ήταν τα πράγματα. Δεν μπορούν να προβλέψουν 1-2 χρόνια. Και αυτοί προβλέπουν μετά από 70 χρόνια ότι θα πάρουμε αυξήσεις. Αυτό είναι το γενικό τώρα. Εγώ να σας πω το εξής. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα θα είναι τζόγος, καθαρός. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το κρύβουμε, μην το λέμε εμείς, είναι τζόγος. Ο κάθε ασφαλισμένος. Επενδυτικό ρίσκο. Επενδυτικό ρίσκο τι θα πει. Επίσης εγώ ασχολούμουν κάποτε, όχι πως έπαιζα, αλλά έξερα τον τζόγο στο χρηματιστήριο. Επέρναμε μετοχές φωλή-φωλή. Υπάρχει φωλή-φωλή σήμερα εταιρεία. Μετοχές αγροτικής τραπέζης. Υπάρχει αγροτική τράπεζα σήμερα. Μέτκα. Υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτοί επενδύουν, γιατί δεν είναι ότι κέρδισες ένα χρόνο. Λέμε για τον επενδυτή, τον συνταξιούχο, όχι για τον επενδυτή της ιδιωτικής εταιρείας που θα επενδύει και θα τα οικονομάει. Λέμε για τον επενδύτη συνταξιούχο. Αυτό δεν μου λέτε. Βάσει αυτού που λέτε, θα έρχεται σε μένα που θα είμαι νέος συνταξιούχος, για να το κάνω έτσι το παράδειγμα. Που θα μπω στην αγορά εργασίας από 1η-1η 2022 και θα μου πει, θα με ρωτήσει, θέλεις εσύ να τζογάρεις ή χωρίς, εάν είμαι σε αυτή την κατηγορία με την επικουρική, ή χωρίς να με ρωτήσει, θα με προχωρήσει και θα με πάει σε αυτό το σύστημα. Υποχρεωτικά θα τζογάρεις. Το ερώτημα που θα σου κάνει θα είναι σε τι κίνδυνο. Πρώτο κίνδυνο, δεύτερο κίνδυνο ή τρίτο κίνδυνο. Ο τρίτος κίνδυνος θα σου λέει, είναι μεγάλος ο κίνδυνος, αλλά μόλις θα βγεις στη σύνταξη θα πάρεις και πολλά λεφτά. Μάλιστα. Ο δεύτερος κίνδυνος, ο μεσαίος, όταν θα καταφέρεις, μισό λεπτό. Πάνε καλά σε επενδύσεις, αλλά η εμπειρία δείχνει, πέρα από αυτό που σας είπα, σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Γιατί μας φέρνουν παράδειγμα τι έγινε, λέει, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στον Καναδά, που αγοράσαν τις μετοχές του Ελβενιζέλος και πήγε καλά το Ελβενιζέλος και να μπήκανε μετοχές και συντάξεις, πάνε καλά κτλ. Υπάρχουν δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες και στην Αμερική και στην Ευρώπη και πρόσφατα στην Ελλάδα, ρουμανικοί 180.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι φαλιρίσαν και τους ευχαριστούμε πολύ, κύριοι, οι οποίοι επενδύσατε και κάνατε και τα λοιπά. Κύριε Παλμό, αλλά τώρα φαλιρίσαμε και δεν υπάρχει. Ξέρετε, εγώ έχω πολλές απορίες και έχω πολλές απορίες και για τα νέα τα παιδιά και για τα δικά μου τα παιδιά και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Θα μπαίνει ένα το δικό μου το παιδί στην αγορά εργασίας 1η Ιανουαρίου 2020. Δεν 22, θα το ρωτήσουν. 22, ναι. Δεν θα το ρωτήσουν. Από τη στιγμή που βρίσκεται μέσα σε αυτή το ασφαλιστικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης, αλλά θα το βάλουν μέσα και θα του πούνε, διάλεξε και τον βαθμό επικινδυνότητας του επενδυτικού ρίσκου το οποίο θα πάρεις για να πάρεις κάποτε χρήματα κλπ. Δεν μου λέτε, μέσα σε αυτές τις πρόνοιες του νομοσχεδίου Τσακλόγλου, για πείτε μου, υπάρχει εκείνη η πρόνοια που λέει, γιατί εσείς αυτά τα ψηλαφίζετε και τα βλέπετε, που να λέει ότι ξέρετε, εσύ αγαπητέ μου κύριε ασφαλισμένε, όταν θα φύγεις με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από τη ζωή και πριν συμπληρώσεις τα δικά σου τα συντάξιμα, ενδεχόμενα αυτή η επένδυση που αυτή την ώρα γίνεται στο δικό σου το όνομα, το επενδυτικό ρίσκο, να περάσει και αν υπάρχει κέρδος σε κληρονόμους.
Αυτό θα υπάρχει. Δεν είναι όλες οι συντάξεις. Όχι, υπάρχουν και κληρονομικά δικαιώματα. Αυτά δεν έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, είναι με τι νόμοι θα υπάρχουν τότε, αν οι κληρονόμοι και με τι θα τον βάλει. Και με τι θα τον βάλει μέσα, κύριε Πάλμο, με ποιο ασφαλιστικό σύστημα, με τα 534. Τώρα αυτό είναι που λέμε και τα λοιπά. Πώς θα φτιάξει αυτό στα 35 χρόνια όταν δουλεύει στα 40 χρόνια τα 20 δουλεύει. Και αν δουλέψει 20 χρόνια, τα 40 χρόνια ζωής εργασίας, τα 20 δουλεύει μπάνια ασφαλιστικά. Και όταν ο μισθός σήμερα, σύμφωνα με τα δικά της τα δεδομένα, δεν μπορεί τουλάχιστον στη δεκαετία να φτάσει τα 700 με 800 ευρώ. Αποκλείεται να φτάσει μέσα στη δεκαετία τα 800 ευρώ. Ποιος θα πάρει παραπάνω σύνταξη 43% μετά από 35 χρόνια. Για να ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Τα λένε τα μισά. Έτσι. Δεν μας λένε όμως και τι λένε και τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν και τα λοιπά. Πώς θα είναι οι συντάξεις το 2046. Το λένε, στοιχεία. Τι θα είναι πολύ χαμηλότερες, λένε, από ό,τι είναι σήμερα. Πολύ χαμηλότερα. Τα στοιχεία τα δικά τους. Αυτοί οι οικονομολόγοι δεν έχουν τέτοια στοιχεία η οποία να δούνε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι αναδική πάντα. Μα κύριε Πάλμο, λέγεται συνεχώς ότι θα κυμαίνεται κάτω από τα 400 ευρώ ή μέχρι 400 ευρώ θα είναι αυτή η εθνική σύνταξη και αυτό το ασφαλιστικό σύστημα και η κοινωνική ασφάλιση. Για την κύρια, πάνε, για την κύρια ότι πάνε υπερπίστεως και πατρίδας. Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πούνε. Ούτως ή άλλως η γραμμή αυτή ακολουθείται εδώ και χρόνια και στη δική μας την χώρα και έτσι οδεύουμε και έτσι προχωράμε. Για ολοκληρώστε το όμως. Όταν λέει ότι προαιρετικά θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό οι ασφαλισμένοι κάτω των 35. Οι οποίοι δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση, είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα, τι εννοεί, πείτε μας τι θέλουν να πούνε. Καταρχάς, γιατί βάζουν κάτω από το 35 να εξηγήσουμε. Διότι θεωρούν, αν πάει ένας με 40, που είναι 40 χρόνια και πει σήμερα, αυτός δεν πρόκειται να πάρει ποτέ επικουρική και σου λέει, δεν θέλω να δω νωρίτερα από 35 χρόνια χρήματα σε κανέναν συνταξιούχο. Περνά επί 35 χρόνια θέλω μέσο να όρο, κρατάω εγώ τα λεφτά. Όχι, θέλω όχι. Να δω πως επενδυτές να κάνουν επενδύσεις, να φτύσουν τα κεφάλαιά τους. Ξέρετε τι θα πει 75 δισεκατομμύρια σε αυτή τη 38 ετία. Είναι μεγαλύτερα από το πακέτο που θα πάρουμε από το πρόγραμμα σταθερό πρόγραμμα που λέει τώρα η Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε πόσα χρήματα είναι. Και γι' αυτό βάζει το ζήτημα του χρόνου του κάτω από το 35. Σου λέει δεν θέλω να βάλεις κανείς, επί 35 χρόνια δεν θα βάλει κανείς χέρι. Δεν θα δώσω ούτε ένα ευρώ. Ναι. Θέλω τα 75 εκατομμύρια να τα επενδύσουν οι επενδυτές αυτοί οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι καθαρό δηλαδή. Τουλάχιστον υπάρχει το προαιρετικό εδώ, έτσι. Το προαιρετικό πριν τα 35. Ναι, ναι. Βέβαια είναι το προαιρετικό. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και διαφορά με τον υποχρεώσει, γιατί ο άλλος είναι ασφαλισμένος. Είναι στο επικουρικό το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα που είμαστε εμείς όλοι και τα λοιπά. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Και εκεί θα ξεσηκωθεί πραγματικά φύλλα αντιδράσεων. Ούτως ή άλλως οι αλλαγές είναι τόσο μεγάλες, κύριε Πάλμο, που δεν τις προλαβαίνεις πια. Απλά τις διαπιστώνεις, τις βλέπεις στο πορτοφόλι σου μέσα και δεν καταλαβαίνεις πώς γίνονται. Και είναι και τόσες οι δηλώσεις ή αυτά τα οποία στη συνέχεια ή για τα οποία προσπαθούν να σε πείσουν που πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Κυρία Δεγεράκη, προσπαθούν να σε πείσουν. Λέει τώρα, δεν σας ενδιαφέρει εσάς τους παλιούς. Εμάς τους συνταξιούς που είμαστε σήμερα. Και δεν μας ενδιαφέρει. Εφόσον το ίδιο λέει ότι θα έχουν 56 δισεκατομμύρια, θα λείψουν τα επόμενα 30 χρόνια. Θα λείψουν μέσα από το ταμείο που έχουν το πικρό σύμπαν. Ποιος θα τα βάλει αυτά, τα 56. Ξέρετε τι λέει ο νόμος. Ο νόμος του Κατρούγκαλου και μετά του Βρούτση κτλ. Απογορεύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό να δίνονται χρήματα για την επικουρική ασφάλιση. Έχουν ψηφίσει νόμους. Με τους δανειστές τους έχουν ψηφίσει αυτούς. Και αυτοί μας λένε θα βρούμε χρήματα. Ναι, θα βρεις χρήματα. Αλλά να βρεις χρήματα πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού. Δηλαδή το τζουγάρισμα στα επικουρικά και τα επενδυτικά ρίσκα θα προέλθουν από τις δικές σας τις συντάξεις, θέλετε να πείτε. Από τις δικές μας συντάξεις δεν θα μπαίνει χρήμα μέσα στο δικό μας ταμείο και πώς θα μας πληρώνει. Γι' αυτό λέμε ότι αφορά και εμάς τους συνταξιούχους. Εφόσον τα λήξουν 56 δισεκατομμύρια, πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά. Καλά, έχουν τώρα κάνα 8-10 δισεκατομμύρια που έχουν στην άκρη και κάποια περιουσία που υπάρχει. Και θα πάνε και καμιά, όσο είναι ακόμα 10 δισεκατομμύρια, νομίζω που είναι από το ταμείο, από το ταμείο που πληρώνουμε τα νέων γενναίων για να παίρνουν συντάξεις που ήταν για αυτούς τους νέους συνταξιούχους που θα βγαίνουν. Θα κρατήσουν 2-3 χρόνια, θα μας τους κόψουν.
μετά την πενταετία τι θα γίνει. Δεν θα υπάρχουν τέτοια χρήματα. Υποχρεωτικά θα μειώσει και η συντάξη. Μας ενδιαφέρει και μπορεί να το καταλάβει αυτό και ο σημερινός συνταξιούχος, αλλά και τα νέα παιδιά, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, που θα μπουν στο καινούριο επικουρικό. Θα είναι πολύ μειωμένες οι επικουρικές συντάξεις. Θα γίνουν προνοιακά επιδόματα, καθαρά προνοιακά επιδόματα. Δεν θα υπάρχει αυτά που λένε ότι θα είναι 300-400 η επικουρική σύνταξη. Δεν θα είναι κύρια σύνταξη τόσο. Οι επικουρικές δεν θα υπερβαίνουν το κατοστάρικο. Σας το λέω πολύ καθαρά, δηλαδή για να γίνει κατανοητό τελείως. Πολύ κατανοητό. Πάνω από 100 ευρώ δεν θα υπάρχει επικουρική σύνταξη. Με τι στοιχεία το λέτε? Όχι όμως για όλους. Σήμερα μιλάμε, δεν μιλάμε τίποτε άλλο. Αναφέρεστε σε όλους ή με σε όλους, θα πάει εκεί. Διότι λόγια τους καινούριους, διότι το ίδιο το νομοσχέδιο, δεν ξέρω τι θα καταλήξει, το ίδιο νομοσχέδιο λέει, το πιο χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να πάρουν τα λεφτά που βάλανε. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι να πάρω τα λεφτά που έβαλα? Ούτε 60 ευρώ το μήνα δεν είναι τα λεφτά που έβαλα. Δεν είναι παραπάνω από 60 ευρώ. Δεν είναι, πρέπει να έχεις ένα χιλιάρικο μισθό. Έχει κάνει σήμερα ένα χιλιάρικο. Ο καινούριος εργαζόμενος έχει 1000 ευρώ μισθό. Για να πληρώσει, για να πληρώσει 60 ευρώ το μήνα. Να πάρει αυτά, 60 ευρώ το μήνα. Πού είναι τα 400 αυτά που παίρνει σύνταξη επικουρική? Και βάζω και την. Και βάζω όχι τα δικά του τα λεφτά, βάζω και το εργοδότη μέσα. Γιατί μπορεί να βγει μετά τότε και να πει, κοιτάξτε, τα δικά σου τα λεφτά, εγώ σας είπα, θα δώσω. Όχι το 3%, όχι το 3% του εργοδότη. Άρα είναι 30 ευρώ το μήνα. Άρα θα πάρω 30 ευρώ σύνταξη. Αυτό μου λέει. Μάλιστα. Δεν θα σας πω, είναι τόσα τα ψέματά τους και τα επιχειρήματά τους. Που είναι δηλαδή, εγώ όχι λυπάμαι. Απορώ πώς αυτές οι κυβερνήσεις και βγαίνουν και λένε τέσσερα γοντρά ψέματα. Και σου λέω, διαψεύδονται κάθε μέρα. Διαψεύδονται κάθε μέρα, σας λέω. Σας λέω τι μας είπε, τι έλεγε ο Κατρούγκαλος στο νόμο. Σας λέω τι έλεγε ο Βρούτσης προχθές που έφτιαξε το νόμο. Μέχρι το 70 το έχει φτιάσει ο Βρούτσης το νόμο. Το 2070. Και οι μελέτες, οι έκθεση που είχε καταθέσει, έλεγε ότι θα υπάρχει το 2000 τόσο ανάπτυξη 5%, 4%, 3%. Εδώ έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα δύο χρόνια και ανάπτυξη, όχι ανάπτυξη, έχουμε και κάτω. Και μας ζητάει και από πάνω. Και όταν πάνω του πει, δώσε μου τα λεφτά, σου λέει, κάτσε τώρα. Τι λεφτά να σου δώσω? Αφού δεν πλέον σου πάει η οικονομία, δεν πάει καλά. Πώς θα σου δώσω λεφτά, έτσι. Θα πεινάσουν τα παιδιά σου? Δεν σε τα δίνει τα λεφτά στα παιδιά μας, τα δικά μας τα λεφτά. Είναι σοβαρά τα ζητήματα, δηλαδή. Που, τα ψέματα που λένε και τα λοιπά. Καταλάβαμε. Στι 13 του μήνα, ναι. Από ό,τι φαίνεται, όχι οι πληροφορίες είναι επίσημα. Δηλαδή αυτό, μέχρι τι 13 του μήνα θα υπάρχει διαβούλευση. Και μετά από ό,τι φαίνεται, την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τι 20 του Ιούλη, θα μπει στην Ολομέλεια της Βουλής, που εκεί θα γίνει, όχι θερμοκρασία θα ανέβει, θα γίνει και πάλι χαμός από τα συνδικάτα, νομίζω, και έτσι πρέπει να το δουν και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι νέοι και οι παλιοί και όλος ο λαός, όλοι να αντισταθούμε, να διαφωνήσουμε και να ψηφιστεί, αλλά πρώτον να μην ψηφιστεί και δεύτερον να παρθεί, να μην εφαρμοστεί στην πράξη και να ζητάνε οι εργαζόμενοι πραγματικές αυξήσεις και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και του κάθε νέου να μπορεί να ζήσει. Όχι σήμερα, διότι οι επικουρικές συντάξεις είναι συμπληρωματική σύνταξη. Έτσι βάλαμε τις επικουρικές όταν τις φτιάσαμε το 1960, από το 65-70 εκεί και τα λοιπά, στη δεκαετία. Ήταν για να συμπληρώνουμε τη σύνταξή μας, να περνάμε καλά στα γερά μας. Και τους εδώ τώρα τις κάνουν να είναι τζόγος. Καταλαβαίνετε, να είναι τζόγος, να παίζεις, δηλαδή να γίνεις επενδυτής. Επενδυτής, θα βάλεις τα λεφτά σου που ο κουμπαράς θα αδειάζει, θα τα παίρνει. Δεν θα είναι λεφτά μέσα στον κουμπαρά, δεν θα υπάρχουν. Απλώς θα βάζεις εσύ. Θα έχει μια τρύπα από κάτω, θα έρχεται ο επενδυτής, εκείνος ο ιδιωτικός ασφαλιστής, πώς θα είναι και τα λοιπά, και δεν τα παίρνει τα λεφτά. Και μετά από 30 χρόνια θα σου πει: κοιτάξτε, να δείτε, δεν έχει τίποτα κουμπάρας μέσα. Όπως μας λένε σήμερα. Τι μας λένε? Πριν από χρόνια υπήρχε αναλογία 4:1. Και πού πήγαν τα λεφτά που υπήρχαν τότε? 4 εργαζόμενοι, ένα συνταξιούχος μαζί να υπήρχαν. Ναι, ωραία. Για τα λεφτά που έπαιρνε, τι τα κάνει τότε? Λες και δεν ξέρει εμείς που πήγαν τα λεφτά. Έτσι θα του πούνε και συνόλοι εργαζόμενοι τότε. Παιδιά, τώρα δεν γίνεται. Ένα εργαζόμενο, ένα συνταξιούχο θα του πούνε το 2060. Κύριε Παλμό. Και να του πούνε τελειώσαμε τώρα. Να σας ευχαριστήσω. Και θα του λέει ο άλλο ότι είσαι επενδυτής και ατύχεις. Δεν τα έπαιξες καλά, δεν επέλεξες καλές εταιρείες και τα λοιπά. Λες και θα πλέει για αυτό τις εταιρείες. Ο χρηματιστής θα του το λέει. Ο ιδιωτής ασφαλιστής θα τα επενδύει και θα ξέρει που θα τα επενδύει. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.